Άρα, Κώστα, έχουμε κάτι να αντιπαραθέσει στον Βασίλη. Λοιπόν, ο Βασίλης καλά τα είπε βέβαια, αλλά μάλλον θέλει σε λίγο να σας παραπλανήσει. Και όπως βλέπετε εδώ, καταρχήν τα guidelines είναι κομμένα. Έχουν και άλλα από κάτω, τα οποία δεν θέλησε να τα βάλει. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Τρεις λόγοι λοιπόν, γιατί εγώ θα πρέπει να πάω. Θα τον βάλω τον άρρωστο να κάνει κυστεκτομή. Πρώτον, πολύ συχνά είναι υποσταδιοποιημένος. Δεν είναι πραγματικό ταφένα. Έχει λεμφαδένες θετικούς. Οπότε αλλάζει τελείως το στάδιο. Και τρίτον, με την κυστεκτομία εγώ θα του δώσω στον ασθενή επιβίωση. Λοιπόν, και να χρησιμοποιήσω από τα ίδια άρθρα τα οποία επέλεξε ο Βασίλης, να δούμε λιγάκι ορισμένα δεδομένα. Λοιπόν, ΤΑΒ 2 έως το 50% ήταν τελικά μετά την κυστεκτομία όταν έγινε. Δεν ήταν ΤΑΒ 1. Θα τους χάναμε τους ασθενείς αυτούς. Θα μου πει κανένας για την επαναληπτική διουρηθρική. Ναι, μπορεί να το μειώσει το ποσοστό αυτό της υποσταδιοποίησης, αλλά πάλι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεύτερο σημαντικό δεδομένο. Κοιτάξτε τα ποσοστά. 9 έως 18% οι ασθενείς αυτοί που λέμε TAF1 high grade έχουν λεμφαδένες, είναι θετικοί λεμφαδένες. Και αν σας φαίνονται χαμηλά τα ποσοστά αυτά, σκεφτείτε ότι θα χάσετε έναν στους 5 ασθενείς. Αν θέλετε να το χάσετε, επιλέξτε τον BCG. Και τελικά, αν τον κάνουμε κυστεκτομή, εγώ τι θα του προσφέρω. Θα του προσφέρω ένα ποσοστό επιβίωσης, το οποίο πλησιάζει το 90%, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό επιβίωσης, ειδικά για μια τόσο επιθετική νόσο για την οποία συζητάμε, και προτείνω σαφώς την κυστεκτομή ως την λύση στο πρόβλημα του TAF1 high grade. Οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε άμεσα, ναι. Άρα το ερώτηση. Πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι σαφές. Έχετε αυτόν τον άρρωστο TAF1 high grade. Θα προχωρήσει κανείς σε άμεση κυστεκτομή ή θα είναι συντηρητικότερος για να κάνει θεραπεία του μετωπιπλή. Η ερώτηση λίγο να το διευκρινίσω, ναι, είναι για το αν θα κάνει κυστεκτομή, όχι ότι θα την κάνει γρήγορα, γιατί είναι το επόμενο ερώτημα. Αν η νόσος αντιμετωπίζεται γενικώς συντηρητικά ή επιθετικά. Για να δούμε το τι γίνεται. Άρα λοιπόν, γιατί τόσο λίγοι... Θα δούμε τώρα τις απαντήσεις ή μετά μαζεμένες όλες. Α, μπορούμε να τις δούμε και μετά. Αλλά αν θέλετε ψηφίστε παρακαλώ πολύ όσοι έχετε τους υπολογιστές σας.